Ένα θέμα με τον Αναστάση ήταν, είχατε σκεφτεί ποτέ να τον βγάλετε υποψήφιο προς αποχώρηση? Και να είχα σκεφτεί πού είναι το κακό. Ειλικρινά. Γενικά, εγώ... Αναστάση, μου συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι το ίστατο αγαθό, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Εσύ, Αναστάση, πέταξες... Οι άντρες αιώνες ολόκληρους βρίσκονταν στο πεδίο της μάχης, δίπλα ο ένας τον άλλον, από τους 300 του Λεωνίδα μέχρι τους Παγκοσμίους Πολέμους, ναι, μέχρι και τον Αχιλλέα και τον Πάτροκλο. Και μονομαχούσαν με τις ασπίδες τους δίπλα-δίπλα. Υπάρχει brotherhood. Υπάρχει αιώνιο brotherhood. Θα μου απαντήσει ειλικρινά σε κάτι? Βεβαίως, και αυτό κάνουν και τώρα. Εσύ πέταξες το μικρόφωνο επειδή είπε. Με πόνεσε η Σωτηρία με αυτό που είπε. Επειδή... Ναι, ήταν πολύ εύστοχο. Επειδή είπε η Σωτηρία αυτό το πράγμα, ή επειδή η πράξη σου ήταν τέτοια που όπλησε το στόμα της Σωτηρίας για να πει αυτή την κουβέντα? Επειδή η Σωτηρία με αυτό το πολύ εύστοχο σχόλιο πραγματικά με έκανε να αισθανθώ εκείνη τη στιγμή. Έναν δυσβάσταχτο ψυχικό κλονισμό, και λέω ή θα πούμε όλη την αλήθεια ή θα σηκωθώ να φύγω. Γιατί δεν ήθελα να διακυβευτεί ολονών η δημόσια εικόνα, γιατί καλά κάνανε, υποστηρίξανε μέχρι τα όρια, φτάσαμε στα όρια κτλ. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς μοιραία έπρεπε η αλήθεια κάποια στιγμή να αποκαλυφθεί. Δεν υπήρχαν χρονικά περιθώρια, δηλαδή μετά θα ήταν μια διακομόδηση. Η Σωτηρία με το εύστοχο σχόλιο της έκανε τις εξελίξεις να τρέξουν πιο γρήγορα. Δηλαδή, εκεί ήταν η κορύφωση του δράματος, αλλά όπως προείπα και πριν, επήλθε λύτρωση, κάθαρση, εκτόνωση. Τώρα βρισκόμαστε εδώ όλοι πολιτισμένα. Έχουμε πολύ πολιτισμένο καιρό διάλογο. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθείς επανειλημμένα, χρησιμοποιώντας τις ίδιες εκφράσεις, να μην γίνουν οι συζητήσεις? Επέρχεται η γαλήνη. Μετά την τρικυμία επέρχεται η γαλήνη. Είναι η φυσική συνέπεια. Η γαλήνη επέρχεται όταν υπάρχει κάθαρση, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και εδώ δεν έχει υπάρξει κάθαρση. Όχι, γιατί συνέχεια ακούω διάφορα πράγματα. Πριν από λίγο, Αναστάση, ακούσαμε κάτι που συνέβη σε ένα καμαρίνι μέσα και είχε να κάνει με εκβιασμούς. Αν το πεις, θα το πω, ή αν το πεις αυτό το πράγμα, θα πω άλλο. Μοιραία θα συμβούν στο παιχνίδι της στρατηγικής. Είναι μοιραία, αναπόφευκτα. Το έχουμε δεχτεί όλοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Να σου πω για ποιο λόγο δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Αλήθεια. Γιατί άμα πάρουμε όλους 15 μαζί και ζήσουμε την ίδια εμπειρία, το πώς θα την μεταφέρει σε ένα τρίτο ο καθένας μας. Το ένα μπορεί να το πει εκβιασμό, το άλλο μπορεί να το πει συζήτηση, ο άλλος μπορεί να το πει απειλή, ο άλλος μπορεί να το πει οτιδήποτε. Από άτομο σε άτομο αλλάζει η ιστορία και πώς την έχει ζήσει. Δηλαδή, άμα σου πω εγώ την ίδια ιστορία που έχουμε ζήσει μαζί και την μεταφέρω σε ένα τρίτο, θα την περιγράψω διαφορετικά από σένα. Οπότε γι' αυτό κάθε φορά που λέγεται ιστορία μπαίνουν νέες λέξεις και αλλάζουν τα δεδομένα. Γιατί είναι πολλά άτομα. Αυτοί που έχουν ζήσει την ιστορία να τα πούνε και όχι αυτοί που έχουν μεταφέρει την ιστορία να τα πούνε. Okay. Το ζήτημα είναι, εσύ, η Σωτηρία, εξέλαβες αυτό ως, ας πούμε, απειλή, εκβιασμό προς τον Νίκο και έκανες αυτό που έκανες? Ναι. Σε έκανε να το πιστέψεις αυτό ο Νίκος? Ή ήθελες με αυτόν τον τρόπο να προστατεύσεις τον άνθρωπο με τον οποίο έχετε ρίξει ένα σπόρι κάπου? Ναι, ήθελα να τον προστατέψω. Και απλά την πήρε η μπάλα, όντως, την Ανδριάννα. Την πήρε. Οφθαλμός αντί οφθαλμού είναι. Εγώ αυτό βλέπω. Εγώ ήθελα να προστατεύσω τον Νίκο. Εκδίκηση. Τι να κάνω? Από τι να τον προστατεύσεις? Ότι θα έβγαινε, ότι θα το έλεγες πρώτος, ας πούμε. Για ποιο λόγο, ρε φίλε? Εγώ το κράτησα δηλαδή μέχρι. Δεν ξέρω, Εσύ, ρε, για ποιο λόγο μεταφέρθηκε έτσι αυτό? Σκέφτηκα το στόμα σου και εκείς κόσμο πολλές φορές. Άνοιξα τώρα. Όχι, αλλά και στο πόντρουμο τα θέματα. Οπότε αφού δεν άνοιξα τώρα, δεν θα ανοίξω. Και έλεγε πάλι πράγματα. Ναι, γι' αυτό. Επειδή δεν το άνοιξα τώρα και δεν θα το ανοίξω. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει? Με συγχωρείς, Σωτηρία, άκου τώρα λίγο να δεις. Δεν θέλω, όχι, όχι. Άκουσέ με λίγο. Όταν λες δεν θα ανοίξω το στόμα μου, οποιοςδήποτε και να σε ακούσει, αλήθεια οποιοςδήποτε, καταλαβαίνει ότι κάτι ξέρεις, κάτι που δεν έχει υποθεί, κάτι που είναι σημαντικό, και αυτό επίσης δημιουργεί μια κατάσταση. Ασήμαντα πράγματα ξέρεις. Αν είναι ασήμαντα, γιατί δεν τα λες? Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τα πω. Κατερίνα, ο Δήμος πριν με... Περίμενε λίγο. Καταλαβαίνεις ότι αυτό κάνει ανθρώπους να σκέφτονται με έναν τρόπο. Ναι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Για ποιο λόγο δεν τα λέει? Ποιον θέλει γιατί να προστατεύσει? Γιατί δεν αφορούν εμένα. Άμα αφορούσαν εμένα, θα τα έλεγα. Δεν αφορούν εμένα. Και δεν θα βγάλω στον τάκο κάποιον άλλον. Τέλος. Μέχρι εκεί. Δεν θα πω. Γιατί έκανες αυτή την κίνηση τότε και δεν τα είπες εσύ από μόνη σου όλα αυτά που ήταν σοβαρά και κινήθηκες μέσω της νίκης σε αυτή την ιστορία? Το είπα ότι άμα ο Κρις έβγαινε και δεν το παροδεχόταν Ούτε γιατί το καταλάβαμε αυτό. Θα σου πω εγώ. Γιατί σχέση με το Δήμο και να είναι καλή με το Δήμο. Η Νίκη με έπιασε πρώτα εμένα και μου λέει θέλω να σου πω, να σου το πω, να μην σου το πω. Εντάξει, αφού με έπιασε και εγώ το λέω, είχες δίκιο τελικά. Ναι βρε παιδάκι μου, γιατί επέλεξες τη Νίκη να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν την έβαλα να κάνει κάτι. Δεν την έβαλα εγώ να κάνει κάτι. Δεν την είπα. Πήγε σε ένα μπουστόλι και απλά τράπηξε τη σκανδάλη εσύ. Δεν είπες κάτι, έβαλες τη σφαίρα, συγγνώμη. Τη λέξη κιόλας. Συγγνώμη. Άμα το έχεις δείξει, το ξεμπρόστιασε. Άμα το έχεις δείξει, όντως. Δεν σε μαγνητοσκοπώ όταν μου μιλάς. Γιατί το ξεμπρόστιασε. Πλέον χρειάζεται. Πλέον χρειάζεται να κυκλοφορούμε off camera, με ανοιχτό το κινητό σου ηχογράφηση. Μπορεί να δείξει τα μηνύματα, δεν έχω κάτι να κρύψω, αλλά ξεμπρόστιασε. Δεν είπα. Από κοντά μου το είπε την ώρα που μπαίναμε στο φαγητό. Σου είπα, έχεις δίκιο για το Δήμο, είχες δίκιο γι' αυτό. Μου έστειλες εσύ ίδια το screenshot. Ναι, γιατί μου το ζήτησες, ναι. Δεν το έκανα. Περίμενε λίγο. Μία φράση θα πω και απάντησέ μου με ένα ναι ή ένα όχι, ειλικρινά. Το έκανες γιατί δεν ήθελες μετά, ήθελες να έχεις άλοθη απέναντι στο Δήμο. Σε περίπτωση. Okay, γιατί προφανώς και ο Δήμος ξέρει πράγματα για σένα. Γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί το ήξερες κι εσύ, ήθελες την επιβεβαίωση, πάρε την επιβεβαίωση. Δεν ήθελα καμία επιβεβαίωση, συγγνώμη κιόλας. Άρα, συγγνώμη, η Σωτηρία ήθελε κάπως να δώσει τον Δήμο, αλλά να μην το κάνει αυτή, ακριβώς, ώστε να μην την πληρώσει μετά. Ναι. Όμως και για τον ίδιο λόγο, θυμάστε το θέατρο του παραλόγου, που κάποιο πουλάκι είχε κελαϊδίσει στο Δήμο και είχε πει ότι στείνω ψηφοφορίες, που σηκώθηκα όρθια στο πριγκαλά και έλεγα ποια το είπε. Γιατί δεν λες όλες το θυμάμαι, σας είχα πάρει όλες βαλάκες να ρωτούσαν μία-μία. Το κάναμε πάλι, ώστε να φανεί ότι η Σωτηρία πιέστηκε για να δώσει το Δήμο, πιέστηκε για να τον καταγγείλει. Η Σωτηρία την ξέρουμε την Ρουφιά. Δεν είμαστε έπρεπε να φανεί ότι την πιέζω για να το πει, για να έχει άλοθη μετά απέναντι στο Δήμο. Αυτό ήταν συνεννόηση που κάνατε οι δυο σας? Όχι, δεν ήταν συνεννόηση, γι' αυτό το λόγο το έκανα. Γιατί ξέρω ότι η Σωτηρία φοβάται το Δήμο και μου το έχει πει 100 φορές. Δεν φοβάμαι το Δήμο. Εσύ φοβάσαι το Δήμο? Θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε. Δεν ξέρω ότι φοβάμαι το Δήμο και η Νίκη δεν λέει πραγματικά τι έγινε στον Πόντρουμ και προσπαθεί να βγάλει το. Έξω. Σταμάτα πια να κρύβεσαι! Εγώ κρύβω με το πέλα μου, με τη Μαρκέλλα. Πες τι είπες μπροστά, πες τα για όλους. Τι έχεις πει. Τα έχω πει 100 φορές, μάτωθω και αυτό το πράγμα το οποίο κάνει συνέχεια. Εδώ είσαι ψέματα, μην λες ψέματα. Άκουμε λίγο. Όταν θες να αποδείξεις ότι λες εσύ αλήθεια, δεν βγάζεις τον άλλο ψεύτη. Ναι. Έχω αδικό. Ναι. Πες μου, γιατί δεν παραδέχεσαι τίποτα από αυτά που έχεις κάνει και κοιτάς μόνο όταν σε πιάσανε με τον Νίκο να καταγγείλεις κάποιον άλλον εκείνη την ώρα, πώς κοίταξες τώρα, άμα βγει ο Δήμος να έχεις κι εσύ. Γιατί το κάνεις αυτό και κατηγορείς εμένα. Γιατί δεν τα λες. Τα έχω πει όλα. Ψέμα. Οκ. Πες εσύ την αλήθεια, που την ξέρεις και καλά. Πες εσύ την αλήθεια. Πες τι μου έχεις πει και για τον Γιώργο, πες τι μου έχεις πει και για τον Τζέσον. Πες τα όλα εδώ πέρα να γίνουμε. Τι είπα για τον Τζέσον, για πες. Τι είπα για τον Τζέσον. Ότι είσαι πάρα πολύ βλάκας. Ότι είσαι πάρα πολύ βλάκας και ανοίγεις το στόμα σου. Πολύ βλάκας. Ναι. Και ανοίγεις το στόμα. Με θεωρείς βλάκα. Αυτό είναι μεγάλο μου ατού να ξέρεις. Με θεωρείς βλάκα. Γιατί από τους βλάκες είναι επιλογή που δεν περιμένεις. Πες μου πώς θα περιέγραφες τη σχέση σου με το Δήμο. Normal. Έχω τεκμήριο γι' αυτό. Τι σημαίνει? Έχω μια πληροφορία γι' αυτό. Για τις σχέσεις Σωτηρίας με το Δήμο, περίμενε. Δεν έχω κάτι. Τι είναι ο Δήμος? Ο Δήμος είναι ο Δήμος. Πρέπει να βάλουμε ταμπέλα και σε αυτό. Παιδί μου, πριν από μία εβδομάδα ήταν φίλος αδερφός σου. Ναι, αλλά μετά έγινε ό,τι έγινε. Είχα κάποιες αμφιβολίες, μετά τα βρήκαμε και μετά μαθαίνω αυτό για τον Νίκο. Τώρα σε τι φάση είσαι? Θυμάσαι που σε ρωτούσα όταν είπες φίλος αδερφός. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να μου λες φίλος αδερφός αφού είχαμε προηγηθεί όλα αυτά στις Μαρκέλλας? Μετά μου λες με έχει βοηθήσει. Σε ρωτούσα πότε, πώς, μου είπες δεν θυμάμαι. Αλλά επέμενες. Ναι. Τι δεν ήθελες να πεις? Πότε σε βοήθησε και πότε σε στήριξε? Ναι, με έχει βοηθήσει, μου έχει μιλήσει. Καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να σου πω? Ότι ήταν κάποιος με τον οποίο είχες διαχωρίσει τη θέση σου, λόγω της Μαρκέλλας. Ναι. Πάρα πολύ λίγες μέρες μετά, γι' αυτό μας έκανε σε όλους εντύπωση, ήταν αδελφός σου. Εντάξει. Λίγο μετά, ποια είναι η σχέση που έχεις με το Δήμο? Μια χαρά είμαστε, μιλάμε, οκ, κομπλέ, όλα καλά, δεν έχουμε κάτι. Πριν από 1/4 της ώρας εσύ φάνηκε να δίνεις πιστήρια στη Νίκη, ναι, για να σώσεις τον Νίκο από τον εκβιασμό που του έκανε ο Δήμος. Mm-hmm. Σε περίπτωση που γινόταν αυτό. Νίκο που έχει την, ναι, αυτό που κολλάει με... Ναι, τι, ποια σχέση έχω εγώ με τον Δήμο. Και του το είπα κιόλας. Και μετά που το λέω, sorry. Εσύ θεωρείς αυτό αλλά... ότι, ας πούμε, άμα στο έκανε κάποιος, είστε φίλοι. Όλοι δεν κάνουμε λάθη. Απλά ο Νίκος ήταν ασφαλής, έτσι, από τι να του σώσει. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει ο Νίκος. Ο Νίκος πρέπει να μας πει ποια είναι η σχέση του μαζί μου. Δήμο, εσύ ακούγοντας όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, ποια θεωρείς ότι είναι η σωτηρία και ποια η σχέση του? Η σωτηρία είναι η σκιά του Νίκου. Τη χειρίζεται απόλυτα. Είναι ευάλωτη ψυχολογικά, όντως θέλει να τον προστατέψει. Οτιδήποτε στο παραμικρό το κάνει τόσο, η σωτηρία έτσι αντιδράει. Είναι, έχουμε δει ότι αντιδράει έτσι, έχει υπερβολική αγάπη, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι ο Νίκος χειρίστηκε τη σωτηρία. Για αυτό που είχε ο Νίκος, μόνο ο Νίκος στο κεφάλι του. Αυτό... Ότι εγώ απειλούσα τον Αναστάση. Να προσθέσω κάτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που μόλις έκανε ο Δήμος θεωρείται χειρισμός. Αυτό που έκανε προς τη σωτηρία. Αλλά. Θα το κόψω εδώ. Βγαίναμε να μιλήσει ο Δήμος τώρα. Βγαίναμε από εδώ έξω από την πόρτα και λέω σωτηρίας. Εδώ στα σκοτεινά. Με απείλησε ο Δήμος και θα βγάλουν και Αναστάση. Ψήφισε τον. Επειδή μου είπε ο Δήμος πριν πως κατάφερα πίσω τη σωτηρία να ψηφίσει. Προσπάθησα αλλά απέτυχα και μου λέει όχι, δεν μπορώ να ψηφίσω τον Δήμο. Και της λέω σκέψου το. Και με ψήφισε. Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή. Τι να πει τώρα η Σωτηρία, ότι είναι φίλη μου, αφού την ανάγκασε να με ψηφίσει κιόλας. Τι να πει, ότι είναι. Είχα δύο λόγους. Είχα δύο παρελθούς λόγους. Η απειλή και ο Αναστάσης. Πώς σε απείλησε ο Δήμος? Θέλω λίγο να το πούμε αυτό ξεκάθαρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έμπαινα στο καμαρίνι μου, στον κόσμο μου, κάτι έλεγα κάτι αστεία με το τηλέφωνο μου. Και είδα το Δήμο μου που ήταν λίγο θυμωμένος. Δεν είπα τίποτα σε κανένα. Και ήμουν εκεί στο κινητό και ακούω το Δήμο μια φάση που απευθύνεται προς εμένα και προς τον Αναστάση και μας λέει εάν πείτε κάποια πράγματα θα τα κάνω όλα μπουρλότο. Δεν το πάτσε. Μην τολμήσετε ποτέ ναι. Μπορώ να το πω εγώ, σε παρακαλώ, ακριβώς πώς έγινε. Όταν πήγα στον Αναστάση και νευρίασε έτσι όπως το άκουσα αυτό, άντε να ψηφίσουμε τον Κόρκα, να μπας και βγει ο Κόρκας, δημοφιλής, μου λέει ο Αναστάσης ό,τι μου είπε τέλος πάντων με έντονο ύφος. Με αυτό που μου λέει ο Αναστάσης, φεύγω. Εγώ λέω: Α, καλά, λέω, κάντε ό,τι θέλετε. Και πάω μέσα. Αλλά είχε προηγηθεί αυτό με τον Αναστάση. Εκεί επί τόπου έρχεται και ο Αναστάσης. Και λέω: Παιδιά, αυτό άφησε. Με τον τρόπο που μου μίλησε, εννοήθηκε ότι πήγαινα πάλι να στήσω εγώ ψηφοφορία. Αυτά που ακούω δηλαδή στα καλά. Και λέω: Παιδιά, μην τολμήσετε ποτέ να πείτε κάτι τέτοιο, γιατί δεν ισχύει. Γιατί είμαστε μαζί. Το ξέρουν ότι δεν ισχύει. Αγιώς... Μην τολμήσετε να πείτε κάτι τέτοιο, γιατί θα ξεκινήσω εγώ να μιλάω για διάφορα. Μην τολμήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Δεν το πέντε τόσο ευγενικά. Αγιώς θα. Στην τελική, ο μόνος που το ένιωσε απειλή και ο μόνος που χρησιμοποίησε αυτό το πράγμα και θεώρησε παράλογο ήταν μόνο ο Νίκος. Και πρόσθεσα για αυτό με τον Αναστάση. Χειραγώγησε τον Κρις. Μόνο ο Νίκος. Πρότεινα να ψηφίσουμε όλοι τον Κόρκα. Γιατί πρότεινες να ψηφίσετε τον Κόρκα? Για να σωθεί το σπίτι. Για να μην μπούμε σε διαδικασία. Άρα, αυτό που λένε ότι στείνεις ψηφοφορίες ή ότι έχεις στο μυαλό σου κάποιο σχέδιο για να φεύγουν κορίτσια, πώς τώρα αυτή τη στιγμή εσύ θα μπορέσεις να το αντικρούσεις? Δεν έχω κανένα λόγο. Μπορούν να μιλήσουν όλοι οι άντρες του σπιτιού, αν το έχω κάνει ποτέ. Εσύ τη δική σου άποψη θέλω. Η μόνη φορά που ζήτησα ψήφο για μένα ήταν όταν μπήκε η Ανδριάννα και ήθελα να γίνω δημοφιλής, να πάω ραντεβού. Και η δεύτερη φορά που απλά πρότεινα σε όλους ανοιχτά, καθαρά, εξάστερα κουβέντα όπως μιλάνε οι άντρες, μου είπαν όχι. Κάποιοι για τον Νίκο, κάποιοι άλλοι όχι. Γιατί και λέω όλα καλά. Πάμε στην τύχη και όλα καλά. Άρα, αυτά που είπε δηλαδή ο Νίκος στον καλά. Ότι το κάνεις αυτό επανειλημμένα και λες ποιους θα του Νίκου. Μα σου εξηγώ ότι βρίσκει, όπως βρήκε την απειλή σαν πρόφαση για να συνοηθούν, εδώ έκανε συμμαχία, βάλαν την Νίκη στο παιχνίδι, τον Κρις να λέει ασυναρτησίες για να φύγω από το παιχνίδι. Αυτό καταλαβαίνω, ότι ο Νίκος θέλει να με βγάλει από το παιχνίδι. Ο Νίκος το έχει πει μόνο, δεν το έχει πει κανένας άλλος. Ό,τι συζητάμε μία ώρα τα έχει πει ο Νίκος. Και αυτά που έχει πει η Σωτηρία προέρχονται από τον Νίκο. Νίκο Σωτηρία βασικά. Από όλα η αρχή είναι ο Νίκος. Να μας πει ο Νίκος γιατί. Μήπως ο mastermind είναι ο Νίκος? Απλά δεν είναι καλός. Νίκο, και δεν είμαι εγώ. Για να καταλάβεις πως δεν ήμουν εναντίον σου. Σκέψου το λίγο και θα μου πες το. Δεν προσπαθώ να... Δεν το έχει προστεθεί αυτό. Και εμένα μου ζητήθηκε. από διάφορους παίχτες κιόλας, διάφορους. Τι? Να στείλω φωτογραφία σας. Από το... Καλά, αυτή δεν αλλάζει κάτι. Πριν βρουν. Μα δεν έχεις φωτογραφία εσύ δικιά μας. Εδώ δεν έχουμε εμείς δικιά μας. Από ποιους ανθρώπους σου έχεις δει φωτογραφία τους? Που μιλούσαμε με την Ανδριάννα, βγάλα φωτογραφίες, ήμασταν εκεί. Τι τα βρήκαμε με την Ανδριάννα και δεν το έκανα. Πραγματικά δεν ήθελα να πάω ενάντια στον Δήμο. Δεν ήμουν κατά του. Μα γιατί να πάει ενάντια, δεν του έχουν κάνει κάτι. Αυτό μου νομίζεις πως έχω έχθρα απέναντί σου. Είναι λαθασμένο. Δεν μίλησε για επιχείρημα. Εγώ ένιωσα την απειλή. Δεν μίλησε για επιχείρημα. Στρατηγικά, εγώ το λέω. Στρατηγική. Ένιωσα απειλή. Αυτό με το καμαρίνι. Ένιωσα αυτόν ενάντια στον Αναστάση και τότε είπα τέλος. Τότε είπα τέλος. Άρα καταλήγουμε ότι είσαι βαθύβλακας. Αυτό που λέγω από την πλάκα. Αυτό τι τον έχουμε εδώ. Αυτό είναι το Γιώργο. Το παιδί είναι απλά χαζό. Και μπλέκει καταστάσεις. Ότι. Θα σου απαντήσουν οι fans με εσένα. Εγώ περιμένω πώς και πώς να μου απαντήσουν. Εσύ λοιπόν είχες, από ό,τι καταλαβαίνω, φωτογραφίες στο κινητό σου με την Ανδριάννα από τις διακοπές. Ναι. Και με ρώτησαν αρκετά άτομα. Δεν θα πω ποια είναι αυτά τα άτομα. Δεν υπάρχει περίπτωση από αυτό να με πληρώνατε. Προτιμώ να φύγω τώρα από το παιχνίδι. Είναι παραπάνω από ένας. Ναι. Προτιμώ να φύγω τώρα από το παιχνίδι. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ. Δεν θα απαντήσω κανένας. Προτιμώ να φύγω τώρα από το παιχνίδι παρά πάνω σε αυτήν την ερώτηση. Δεν θα απαντήσω αυτό. Είναι παραπάνω από ένα άτομα τα οποία είναι εδώ και σου ζήτησαν φωτογραφίες που δεν έδωσαν. Άρα δηλαδή αυτό. Ήταν τρία άτομα συγκεκριμένα και δεν έδωσαν τις φωτογραφίες. Άρα τρεις άνθρωποι θέλανε με κάποιο τρόπο να κρατάνε το Δήμο. Έτσι δεν είναι? Και εγώ είπα δεν έχω, ενώ είχα. Αυτοί οι άνθρωποι που ζητούσαν φωτογραφίες ήθελαν να κρατήσουν εμένα, άρα καταρχήν. Ναι, να σε κρατάνε στο χέρι. Να σε κρατάνε στο χέρι. Να σε κρατάνε στο χέρι. Γιατί αυτό ήταν πραγματικό. Και είναι. Δεν ήταν. Είναι και συνεχίζει να είναι και θα είναι. Κάτι το οποίο θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και βγάζει η Σωτηρία μας εναντία στο Δήμο, ενώ ήταν η μόνη που μου είπαν απευθείας. Όχι, δεν θα ψηφίσω Δήμο 2 φορές. Απλώς μετά από μόνη της σκέφτηκε αυτά που της είπα και άλλαξε γνώμη. Αλλά είσαι υποστήριζε η Σωτηρία. Τι να έκανες να μην με υποστηρίζεις, Νίκο? Δεν την έκανα. Έπρεπε να αφήσεις να ψηφίσεις αυτό. Δεν με πειράζει. Όχι, απλά περίμενα. Του είπα θα δω τι θα γίνει στον καλά. Και άμα εξελιχθούν τα πράγματα έτσι και δεν μ' αρέσουν, τότε θα κάνω ό,τι κρίνω εγώ. Αυτό είπα. Περίμενε, λέω. Θέλω να πάω στον καλά να δω τι θα υποθούν. Αν όντως θα υποθούν, αν όντως θα τον δώσεις. Και άμα γίνει αυτό, τότε ναι. Εμένα γιατί μου είπες ότι δεν μπορώ να τον ψηφίσω, φτιάξε μου το πάτημα και θα το κάνω. Αυτό σου είπα. Γιατί εσύ μου είπες, γιατί εσύ έλεγες πάμε να ψηφίσουμε Δήμο να φύγει. Άσε μας τώρα. Δεν λες πάτημα. Έλα, από την Νίκη το περίμενα. Και από την Έμιλι το περίμενα, δεν έχω. Και σου λέει δεν μπορώ να τον ψηφίσω. Έβγαλες μόνη σου το... Δεν μπορώ να τον ψηφίσω το Δήμο, δώσε μου το πάτημα. Ακριβώς, γιατί εσύ τι είπες πιο πριν, πάμε να ψηφίσουμε Δήμο να φύγει. Όλες μαζί. Εγώ είπα σήμερα θα φανεί ο Δήμος. Όχι, δεν το είπες σήμερα. Αυτό... Μιλάμε για τον Bodrum που λέω εγώ τόσο καιρό ότι λες ψέματα. Πάμε να ψηφίσουμε Δήμο. Το έχεις συζητήσει 100 φορές. Θες να ξαναλλάξεις τώρα τα λόγια σου του Bodrum όπως συμφέρουν? Γιατί κάθε φορά που μιλάς, ανάλογα με το. Όχι, δεν είμαστε στρατόπεδα εγώ και ο Δήμος. Ανάλογα ποιον από τους δυο μας θέλεις να καλοπιάσεις, πας στα αυτιά του και του λες την πλευρά που σε συμφέρει. Πρέπει να ψηφίσουμε το Δήμο να φύγει. Ρε, ξέρεις ότι ξέρω πολλά ακόμα που δεν τα λέω. Γιατί δεν σταματάω. Πες τα να ξέρω πάρα πολλά που δεν παραδέχεται, γιατί έχει κάνει το λάθος να μου τα εμπιστευτεί όταν ήθελε να με πάρει με το μέρος της. Και συνεχίζω να προστατεύω τη Σωτηρία και μου ανεβάζει το στο κεφάλι όταν πάει να βγάλει ψέματα για μένα. Μάλιστα. Έχει ράματα για τη γούνα σου. Έχω πολλά. Ναι. Ράματα. Όπως... Όχι, δεν μιλάω. Δεν μπλοφάρω καθόλου. Καθόλου. Τι γίνεται, Σωτηρία μου, σε σχέση με αυτά που ακούγονται? Ας πηγεί να τα πει. Βγες, πες τα. Δεν έχω λόγο. Δεν έχω λόγο, δεν θα γίνω εγώ ρουφιάνα όπως εσύ. Οκ, ρουφιάνα. Όχι, δεν έχω θέμα να πει κάτι, γιατί. Ξέρω πολύ καλά. Τι λέω. Νίκη. Όχι. Πραγματικά με προσβάλλει, δεν πρόκειται. Δεν μιλάει εκείνη για τα λόγια της και θα πω εγώ τα λόγια αλωνών που της έχουν πει και έχει πει στους άλλους. Και εσύ που το εσύ αυτό που από πού... Εσύ μου τα λες. Παράδειγμα, η Έμιλι έχει πει αυτό για τον Νίκο. Ένα παράδειγμα. Έτσι μου έχει πει για όλους. Τι έχει πει, ξέρω εγώ, ο Γιώργος για κάποιον, η Αλεξάνδρα για κάποιον άλλον, ο Τζέσον για κάποιον άλλον. Μα αυτό δεν θα επιβαρύνουν καθόλου την κατάσταση. Καλά, όχι βρε. Είναι κουτσομπολιά, δεν είναι κουτσομπολιά. Πες τα να μάθουμε όλοι. Δεν λέω τίποτα. Να τα πει μόνη της εκεί. Αν δεν είναι κουτσομπολιά, τι είναι, πώς θα τα χαρακτήριζες? Κουτσομπολιά το αγαπημένο. Δεν είναι κουτσομπολιά. Πώς τα χαρακτήριζες αυτά τα πράγματα? Ότι θα εκθέσει κόσμο. Ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Να εκτεθεί, δεν τον νοιάζει. Εντάξει. Είναι πράγματα που έχουν εμπιστευτεί και στα υπέρ. Ναι. Ή πράγματα που ήταν μπροστά και τα ξέρει, πράγματα που έχουν φτάσει στα αυτιά. Δεν ξέρω τώρα. Μα δεν σε εμπιστεύομαι για να στα πω αυτά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν με εμπιστεύεσαι σήμερα. Με εμπιστευόσουνα χθες που με χρειαζόσουνα. Άμα εσύ πιστεύεις... Όπως και το Δήμο δεν τον εμπιστεύεσαι σήμερα που σε έδωσε. Πριν από μια εβδομάδα τον εμπιστευόσουνα. Γενικά είσαι όπως ξυπνήσεις, αυτό που λένε. Ωραία, πες τα. Πες τα, εδώ είμαι. Ρε, να στα επιβεβαιώσω. Πάλι πρέπει να τα πω εγώ για να βγεις να τα επιβεβαιώσεις. Μα δεν έχεις να πεις κάτι, κατάλαβες. Πες τα. Μπλοφάρι. Και μια λεκτική είναι μονομαχία που έχουν τώρα η Νίκη με τη Σωτηρία και πας να μπλοφάρεις. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί είναι αυτός που πας να απειλήσεις με την μπλοφά σου να σου πει πες τα. Αυτό δεν γίνεται. Τα λόγια του. Γιατί δεν λέει εκείνη τα δικά της. Σου λέει η ίδια. Δεν θέλει να βγει η Νίκη τέτοιο. Εσύ ρε Νίκη, άκουσα με, αφού είσαι χειριστικό άτομο και ξέρεις. Άμα πιέσεις λίγο τη Σωτηρία θα τα πει όλα μόνη της. Γιατί δεν την πιέζεις να τα ξεράσει? Πίεσα εμένα τα πόλα. Δεν θα αντιπαθήσεις. Δεν θα σε αντιπαθήσεις περισσότερο ο κόσμος. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Ωραία, άσε να την αντιπαθεί για αυτά που έχει κάνει. Πραγματικά. Δεν αυξάνεται. Εσύ γιατί πιέζεις? Είναι στην κορυφή. Με ξεπεράσεις και εμένα. Θα μιλήσει ο ίδιος για τον εαυτό του και όχι για τους άλλους. Και εσύ το κάνεις αυτό που μου λες πως κάνω. Σταμάτα να πιέζεις άλλους να λένε λόγια αλωνών. Σταματάω κι εγώ να λέω λόγια αλωνών και τέλος. Λέει, ξέρω την αλήθεια. Πες την άμα την ξέρεις. Υπόθηκε ποτέ κάτι, ας πούμε, μπροστά και δεν είπα ναι, το είπα ή το οτιδήποτε? Θα βγω, θα το πω. Και τι έγινε? Να κρυφτώ από πίσω από το δάχτυλο της Νίκης και... Ανάφερε. Στον καλά είπε κάτι για μια φωτογραφία. Λέει, μην πω για τη φωτογραφία. Ποια φωτογραφία? Εγώ ξέρω, η Σωτηρία ξέρει. Ποια είναι η φωτογραφία που ανέφερε στον καλά, για ποιο λόγο? Τώρα, ας πούμε, εγώ δεν θα πω. Δεν είναι ότι θα πω την αλήθεια, απλά δεν θέλω να πω. Προτιμώ να μην μιλήσω για τη φωτογραφία. Λουφάρο, Νίκο. Για να τα πεις. Όχι, ας τα πει, δεν έχω θέμα. Πρέπει να μας πεις τι είναι αυτή η φωτογραφία. Κατερίνα μου, αλήθεια, επειδή μπορεί να μου έχει μεταφέρει μισόλογα, δεν θέλω να πω άλλα λόγια της Σωτηρίας εδώ πέρα. Αυτό που υπόθηκαν. Τώρα γιατί πρέπει να στοχοποιήσουμε κάποια άλλα πράγματα που ξέρουμε όλοι μεταξύ μας. Αυτό που καταλαβαίνω. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ σήμερα έμαθα ότι έδωσες φωτογραφίες εσύ στη Νίκη. Ναι. Το φανταζόμουν εγώ ποτέ αυτό ότι θα το έκανε? Αυτό ούτε εγώ θα το φανταζόμουν. Δεν ξέρεις. Δεν θα το φανταζόμασταν ποτέ. Εντάξει. Με καταλαβαίνεις τι λέω. Βάλε να φύγει προφίλ του λίγο, το κάνεις εσύ και φαίνεται. Κάνε λίγο πλαγίως. Όχι, γιατί δεν. Θα βγω να το πω. Με τον Κόρκα μιλάς, με εμένα μιλάς. Σε παρακαλώ, αγαπημένη μου. Μάθαμε αυτό το σκηνικό. Αυτό το σκηνικό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι αλήθεια μεγάλη σπουδαιότητα. Καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Άρα. Πρέπει οπωσδήποτε, επειδή όλο αυτό το πράγμα είναι ένα σύστημα που κινείται γύρω από εσένα, πρέπει να μας δώσει μια λύση. Το ότι θέλει να με στοχοποιήσει δεν είναι κάτι. Εγώ γενικά δεν μπορώ να... Δεν είναι θέμα στοχοποίησης... Εδώ είναι κάποια περιστατικά, πολύ συγκεκριμένα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, αν η Νίκη... Να σου το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Βγαίνει σήμερα μπροστά σε όλους μας και λέει ότι η Σωτηρία μου έδωσε τα screenshot τα οποία εκθέτουν την Ανδριάννα και το Δήμο για να τα βγάλω, για να έχει πάτημα ο Νίκος να μην πει όλο αυτό το πράγμα ο Δήμος που είχε κάνει μαζί μας. Δεν θέλω να πάρω θέση και δεν θέλω να πω τίποτα από αυτά που ξέρω. Μία φορά έκανα το λάθος και δεν θα το ξανακάνω. Άρα αυτό που λες... Με κάνει να καταλαβαίνω ότι η Νίκη δεν μπλοφάρει, ότι όντως της έχεις πει διάφορα πράγματα. Δεν της έχω πει πράγματα που δεν ήξερε. Τα ήξερε, όλες συζητούσαμε μπροστά. Απλά τώρα θέλει να βγάλει μπροστά εμένα. Εσύ όμως προσπαθείς να πεις τόση ώρα ότι η Νίκη μπλοφάρει. Ναι. Η Νίκη λέει δεν μπλοφάρω. Μπλοφάρει. Ξέρετε γιατί, επειδή λέει πως έχει κάτι. Έχει μια πληροφορία. Η Νίκη λέει πως υπάρχει μια πληροφορία που θα επηρεάσει το όλο κλίμα. Η συμμαχία σας κράτησε μόνο μια μέρα. Για να πούμε τι είπε η Νίκη ακριβώς. Γιατί εγώ εδώ είμαι και δεν θέλω να πάρω και το μέρος κανενός. Αυτό που είπε η Νίκη είναι το εξής. Η Νίκη λέει μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις ότι η Σωτηρία όταν θέλει να κερδίσει κάτι από τη Νίκη, πηγαίνει στη Νίκη, της λέει διάφορα, την κάνει να την εμπιστευτεί και μετά να κάνει αυτό που θέλει. Αντίστοιχα, η Νίκη λέει ότι το ίδιο κάνει και με το Δήμο. Προσεγγίζει το Δήμο, πηγαίνει προς το μέρος του, του λέει διάφορες πληροφορίες για να την εμπιστευτεί και μετά να κάνει αυτό που θέλει. Γι' αυτό λέμε και στην Νίκη να πει, η ίδια Σωτηρία λέει στην Νίκη, πες τα αυτά τα πράγματα. Άρα το κάνει αυτό, λες. Αυτός, δεν έχει καταλαβεί. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Η ερώτηση ήταν πολύ απλή, Εμπρό. Πάρα πολύ απλή. Δεν ισχύει. Γιατί όχι... Τι δεν ισχύει. Δεν ισχύει ότι εγώ πάω λέω πράγματα που αφορούν τους άλλους στη Νίκη. Δεν είναι φίλη μου για να της το πω. Δεν είναι. Δεν υποστηρίζει ότι είναι φίλη σου. Δεν υποστηρίζει αυτό. Υποστηρίζει ότι όταν θέλεις να τη χειριστείς, δεν μπορείς να τη χειριστείς. Η Νίκη το κάνει. Όμως το έκανες. Ναι, ωραία. Όταν η Νίκη έρχεται και κάνουμε μια συζήτηση έξω από εδώ, πολύ μεγάλη, προσωπική, της είπα τα πράγματα που με ενοχλούν, ότι ξέρεις τι, δεν είναι ωραίο που πας και χώνεσαι παντού. Δεν είναι ωραίο εκείνο, δεν είναι ωραίο το άλλο. Λέει, ωραία, εντάξει, έχεις δίκιο το ένα το άλλο. Με πιάνει το χέρι, όλα καλά. Και μου λέει, μια ευκαιρία θέλω, σε παρακαλώ, να με ψηφίσεις σαν αγαπημένη παίκτρια για να παραμείνω στο παιχνίδι, γιατί ξέρω ότι θα φύγω. Οκ, εκεί πέρα, αυτό είναι επίκληση στο συναίσθημα. Που σου έκανε η Νίκη. Ναι, είναι επίκληση στο συναίσθημα ώστε να την ψηφίσω, γιατί άμα δεν υπήρχε αυτή η μία ψήφος, θα έφευγε. Θα ήταν τρεις. Νίκη. Οκ. Okay. Ναι. Και βάζει τη φίλη της, ας πούμε, να βγει. Γιατί ως αντίπεινα, ωραία, δεν φεύγει η Νίκη, θα χάσεις τη φίλη σου. Όλο αυτό εμένα με επηρέασε, γιατί δεν ήταν καθόλου ωραίο. Το ότι με έπιασε στο συναίσθημα και αυτά και εκείνα. Δεν ήταν ωραίο. Εγώ ένιωσα ότι ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκα, παρόλο που είπαμε και όμορφα πράγματα, ότι χρησιμοποιήθηκα για να παραμείνει στο παιχνίδι, γιατί αυτό τη νοιάζει. Αλλιώς θα έφευγε με το κεφάλι ψηλά και δεν θα με έπιανε τη μοναδική αντίπαλό της, σε παρακαλώ ψήφισέ με γιατί ξέρω ότι θα φύγω από το παιχνίδι. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Μα το έκανες και εσύ, βρε Σωτηρία μου, τώρα. Περίμενα λίγο. Πρώτον, δεν σου είπα αυτά τα λόγια. Όλα διαφορετικά. Δεύτερον, εκείνη την ημέρα σου μοιράστηκα πράγματα για την οικογένειά μου και για το πώς μεγάλωσα. Και το ίδιο έκανες και εσύ. Ναι, το είπα. Όχι, γιατί το παρουσιάζεις, λες και ήρθα εγώ να σου κλαφτώ. Το κάναμε και οι δύο. Ναι, μιλήσαμε μαζί. Απλά εσύ με παρακάλεσες. Ναι, όχι, έπεσα και στα γόνατα. Α, τότε σου είπα γιατί ότι άμα θέλεις μετά από όλα αυτά. Ποτέ δεν είπε άμα θέλεις. Σωτηρία μου λες ότι εξίζω μία δεύτερη ευκαιρία. Όχι, ποτέ δεν είπα άμα θέλεις. Της είπα άμα θέλεις. Δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Άμα σου τύχει γυναίκα, σε παρακαλώ ψήφισέ με, γιατί ξέρω ότι θα φύγω από το παιχνίδι. Και αυτό έκανα, γιατί η Σωτηρία έχει κάνει από την πρώτη μέρα που ήρθαμε εδώ πάρα πολλά πράγματα και της λέω, θα παραβλέψω όλα αυτά που έχεις κάνει και θα έρθω προς το μέρος σου. Και το έκανα. Όπως μου έδωσε εκείνη με την ψήφο της τη δεύτερη ευκαιρία, έτσι και εγώ από την επόμενη μέρα έκανα σαν να μην έχει γίνει τίποτα μεταξύ μας και προσπάθησα να την ξαναπροσεγγίσω. Οι πραγματικοί άνθρωποι δεν φαίνονται στις ψήφους. Μπαίνει καινούργια κοπέλα η Έμιλι. Και ενώ είχε κάθε ευκαιρία η Σωτηρία να γίνουμε όλες μία παρέα, ναι, επέλεξε να έρχεται η Έμιλι σε εμάς εκεί να μην εμφανίζεται. Γιατί στο δωμάτιο. Γιατί δεν ένιωθα άνετα μετά από όλα αυτά που έγινε με τη Μαρκέλλα. Δεν ένιωθα άνετα να πάω στο σπίτι τους. Να μην έρθει καν με την Ανδριάννα στο δωμάτιο που είπαμε να κάτσουμε όλες μαζί, επέλεξα να είναι οι δυο τους. Δεν το κατακρίνω. Απλώς εκεί πέρα κατάλαβα ότι η Σωτηρία δεν θέλει να είναι μαζί μας. Δεν ήθελα εκείνη τη χρονική στιγμή και σας το είχα πει. Από εδώ και πέρα, από τη μέρα που έχει μπει η Ανδριάννα. Από τη μέρα που έχει μπει η Ανδριάννα, η Σωτηρία δεν έχει ξαναέρθει σε εμάς. Έχει έρθει δύο φορές πάλι στο δωμάτιό μου. Μία για να πάρει το cheesecake που είχα φτιάξει να πάει να το φάει στο δωμάτιό της. Και μία για να έρθει να φτιάξω τα brownies για τον Νίκο. Να τη βοηθήσω με τη συνταγή. Εγώ της άνοιξα και τις δύο φορές την πόρτα. Και όλες οι υπόλοιπες ώρες είναι εναντίον μας. Αν αυτό δεν φαίνεται, αν αυτό είναι δικό μου λάθος, το ότι το εκλαμβάνω ως το ότι όποτε με χρειάζεται έρχεται, όποτε δεν με χρειάζεται φεύγει, πάλι λάθος είναι. Καταρχήν ρωτάω πάντα. Δικιά μου ήταν η συνταγή, να ξέρεις. Και εγώ συγκινήθηκα. Αχ, και το είπα ότι σε όλους ότι όντως με βοήθησες και ήταν και η Γλυκερία. Δεν είπα κάτι, δεν σε βγάζω κακιά. Εσύ απλά προσπαθείς για το παιχνίδι. Προσπαθείς πάρα πολύ για το παιχνίδι. Γιατί προσπαθώ, η πραγματική. Είμαι η μόνη που βγαίνει εδώ πέρα και λέει ότι η αλήθεια υπάρχει. ή με τον Πακούρια την πρώτη μέρα. Μπορούσα να φαίνονται στις ψήφους. Ήρθε παιδί μου ο Νίκος και μου λέει φαίνεται ότι θες τον Κρις. Και λέω όχι δεν τον θέλω. Δεν μπορούσα εγώ εκείνη την ώρα να πω ναι μου αρέσει ο Κρις, κρατήστε με μέσα, κρατήστε τον κιόλας θα ζήσουμε τον έρωτά μας. Κατερίνα μου, θα μπορούσαν οι άντρες να αποχωρήσουν και να σας αφήσουν στα κορίτσια για να λύσουν τα θέματα. Να αποχωρήσω εγώ. Δεν γίνεται. Ναι και καλή να πάω σπιτάκι. Θα σταματήσετε να λέτε να αποχωρήσω. Το λες για να σε λυπηθούμε ρε Νίκη. Πας και κρύγεσαι και καλά αφού ξέρεις ότι δεν φύγεις. Κατάλαβε το. Και άμα θέλει κάποιος οικειοθελής αποχώρηση, μπορεί να το κάνει και όχι να πιάνει τον καθένα και να λέει εγώ θα φύγω, εγώ θα φύγω, εγώ θα φύγω. Άμα θέλεις και δεν νιώθεις καλά, όντως φεύγεις. Θεωρείς ότι ο Δήμος στείνει κάθε ψηφοφορία που γίνεται μέχρι τώρα και το κάνει αυτό επιμόνως για να πλήττεται το σπίτι? Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση και θα ήθελα να απαντηθεί αυτή και μόνο αυτή. Αρχικά και να ήθελε δεν θα μπορούσε να στείνει κάθε ψηφοφορία. Ναι, κάποιες ψηφοφορίες έστησε, αλλά κάθε ψηφοφορία είναι... Δεν μπορεί να γίνει αυτό, κάθε ψηφοφορία. Άρα είναι πάνω από δύο. Δύο σίγουρα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν περισσότερες από δύο. Δύο. Ωραία, εσύ στον καλά υποστήριξες ότι όσο είναι ο Δήμος στο παιχνίδι θα φεύγουν κορίτσια. Και αυτό υποστηρίζω. Θέλει το καλό των ανδρών και αυτόν το σέβομαι. Θέλει το καλό του σπιτιού μας. Απλώς εγώ προσπαθώ να είμαι εντελώς όσο πιο καθαρός και αντικειμενικός μπορώ να μην θέλω το καλό εμάς, ούτε των γυναικών, να με αφήνω στην τύχη. Αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Άρα ο Δήμος δεν το αφήνει στην τύχη. Με κατηγόρησε εμένα και το έκανες εσύ τώρα, ρε φίλε. Πώς το έκανα? Μα το είπες τώρα, να φύγω εγώ. Γιατί εδώ κάνατε συμμαχία με τη Νίκη, βάλατε τη Νίκη να πυροδοτήσει τη βόμβα, ένα καινούριο παίχτη να λέει ασυναρτησίες. Εσείς το κάνατε, δηλαδή αν είναι αυτό που έκανα εγώ που ήθελα να βγω δημοφιλής είναι στήσιμο, αυτό που έγινε τώρα είναι όχι στήσιμο, αυτό είναι παγκόσμια συνωμοσία. Μίλησες με ανθρώπους που δεν έχεις ξαναμιλήσει. Θα ήταν συνωμοσία εάν έλεγα σε αρκετά άτομα, αλλά πραγματικά. Το μόνο άνθρωπο που είπα ήταν στη Σωτηρία. Μα δεν μπορούσε να πεις απευθείας. Πώς δημιούργησα μια συνωμοσία με τον Απόστολο στη Σωτηρία? Να ξέρεις ότι πραγματικά και εγώ με τον Κρις δεν είχα κάνει καμία συζήτηση για σένα, Δημό. Ό,τι έλεγε ο Κρις. Απλά να τα βρω εγώ τυχαία όλα αυτά. Δεν ξέρω αν τα άκουγε από άλλον άντρα ή αν ήταν δικά του συμπεράσματα ή πώς του μπήκαν αυτές οι σκέψεις στο κεφάλι. Με μένα σαν Νίκη δεν είχε μιλήσει καθόλου για σένα. Απλά εγώ να τα βρω. Δεν είσαι μόνο εσύ. Εδώ τώρα έχω αναφέρει τρία ονόματα. Ναι. Όχι, εγώ σου μιλάω για μένα για να. Απλά εγώ να τα βρω τυχαία και τα τρία αυτά. Όλα τυχαία είναι. Πραγματικά δεν ξέρω πλέον. Η περίπτωση Κρις την έχουμε συζητήσει, τα είδαμε όλα αυτά στον καλά. Εγώ ευθέως θέλω να σε ρωτήσω. Όχι. Πριν μου το πει σου λέω όχι. Η μία ψηφοφορία που ήμουν ενεργός, αν θεωρηθεί έτσι και αν μπορώ να κατηγορηθώ γι' αυτό, ήταν που είπα σε 3-4 παιδιά. Παιδιά, άμα έχετε σκοπό να με ψηφίσετε δημοφίλη, ψηφίστε εμένα πρώτο. Εντάξει, για να πάω ραντεβού. Αυτό. Τι άλλο να πω, δηλαδή, να πω και κάτι άλλο. Και το σκηνικό είναι αυτό που είπα στα δύο αποδυτήρια. Εμφανέστατα πρότεινα και δεν έγινε τίποτα. Και άλλη ψηφοφορία. Άρα αυτό που λέει ο Νίκος είναι ψέματα. Είναι αυτό που λέει ο Νίκος ψέματα. Αυτό που υπόθηκε. Είναι διαφορετική αντίληψη. Πρότεινε τη δεύτερη φορά, δεν έστησε. Πρότεινε, δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή του. Και πορευτήκαμε σε τυχαία. Δηλαδή αναδείχθηκε σωστά. Ο Δήμος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί σε κάθε ψηφοφορία με κάποιο τρόπο να σας πείσει, να προτείνει, να κάνει κάτι το οποίο θα προκαλέσει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έγινε σε μία ψηφοφορία και τη δεύτερη δεν έγινε αποδεκτό, η πρότασή του, η παρότρισή του δεν έγινε αποδεκτή, οπότε θα έλεγα έγινε μία απόπειρα και μία η οποία τελεσφόρησε. Ξανά σε σένα, Νίκο μου. Για διαφορετικό λόγο. Τον καλά με έκανες και όχι μόνο εμένα να πιστέψω ότι ο Δήμος στείνει ψηφοφορίες γενικότερα. Κατά συρροή. Όχι, ακόμα το πιστεύω πως... Πιστεύεις ότι στείνει ψηφοφορίες? Είναι υπέρ, full υπέρ, της άποψης. Θέλει να μείνουν οι άντρες στο παιχνίδι και να φεύγει κορίτσι κάθε εβδομάδα. Τι θα κάνουμε τον Πακούρια, ρε. Και το καταλαβαίνω αυτό, μας στηρίζει τους άντρες. Εγώ δεν θέλω να μου πεις τη δικαιολογία, θέλω να μου πεις αν επιμένεις σε αυτό. Ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Σου είπα, το έκανε δύο φορές. Πιστεύεις ότι όσο είναι ο Δήμος εδώ θα φεύγουν κορίτσια, όπως είπες? Ναι. Θέλει να υποστηρίζει το σπίτι των αγοριών και λογικών. Επειδή και τα κορίτσια Νίκη έκανε αυτά τα κολπάκια και προσπαθεί να ισοζυγίσει τη ζυγαριά. Αλλά εγώ θέλω να βλέπω την κατάσταση από ψηλά και να λέω δεν... κανένα σπίτι δεν πρέπει να σωθεί. Άρα εσύ θεωρείς εσύ ότι ο Δήμος με την Νίκη ελέγχουν τα δύο σπίτια. Ή προσπαθούν. Ωραία το έθεσες, μπράβο. Συγχαρητήρια. Ωραία το έθεσες. Περίμενε μισό λεπτό. Είπε στη σκέψη μου, με όμορφον τρόπο. Ναι. Αυτό που είναι από πάνω ελέγχει όμως, δεν είναι τα πιο. Εγώ παραδέχομαι ότι ελέγχει. Το έκανα τις πρώτες εβδομάδες αθελά μου. Το έκανα. Γιατί είχα πιάσει όλα τα κορίτσια και είχα πει να μην φύγει η Ειρήνη. Καμιά μας δεν ήθελε να φύγει η Ειρήνη. Και λέω: ωραία, άμα δεν θέλετε να φύγει η Ειρήνη, έχω τρόπο. Ψηφίζουμε όλη τη Σοφία, που έτσι κι αλλιώς θα ψηφιστεί και από τα γόρια. Θέλετε, ναι, θέλουμε να σώσουμε την Ειρήνη. Το είχαμε κάνει. Να, έγινε μία φορά. Δεν μιλάει για αυτές τις εβδομάδες, φαντάζομαι. Έγινε αυτό και μετά είπαμε ότι επειδή δεν είναι κάτι όμορφο και είναι άσχημο, γιατί άμα το κάνουν και τα γόρια δεν θα μας αρέσει. Και άμα είναι να τραβήξει έτσι όλο το παιχνίδι, σκύνει κορδόνι, ποιο θα στείνει καλύτερα τις ψηφοφορίες, έχουμε πει ότι δεν θα ξαναγίνει και δεν έχει ξαναγίνει τέτοια συζήτηση. Αυτή την κατάσταση που περιέγραψες, δηλαδή με το Δήμο και την Νίκη, εννοείς ότι συνέβαινε παλιά ή συμβαίνει και τώρα στα δύο σπίτια? Σίγουρα, μπορεί να συνέβαινε με από παλιά. Δεν γνωρίζω αυτήν την πληροφορία. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Λέω αν μιλάς για το παρελθόν ή και για το παρόν. Και για το παρελθόν και για το παρόν. Μιλάς και για το παρελθόν και για το παρόν. Ναι. Μάλιστα. Ότι και τώρα χειρίζομαι και το σπίτι των γυναικών. Ναι. Οκ. Άμα χειρίζομαι με δύο άτομα το σπίτι των γυναικών, παιδιά είμαι θεά τελικά. Και δεν το ήξερα.